Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για το EmbiPuzzle που είναι μια εφαρμογή δημιουργίας βίντεο μαθημάτων. Όταν θα ανοίξουμε λογαριασμό σαν εκπαιδευτική θα μας ζητήσει να βρούμε και το σχολείο μας. Μπορούμε να το βρούμε ή να το προσθέσουμε στη λίστα που υπάρχει και μετά μπορούμε να βάλουμε μέσα στο σχολείο μας τους εκπαιδευτικούς, να τους καλέσουμε έτσι ώστε να μας δίνει και 3 βιντεομαθήματα δωρεάν στο λογαριασμό μας για κάθε ένα εκπαιδευτικό που συμμετέχει και ανοίγοντας λογαριασμό. Είμαστε στην αρχική σελίδα και μπορούμε να πάμε στο περιεχόμενό μας. Μπορούμε να προσθέσουμε περιεχόμενο, λέγοντας το Add Content, δημιουργώντας ένα βίντεο, ένα βίντεο μάθημα, δηλαδή όταν μιλάμε για να δημιουργήσουμε βίντεο, μιλάμε πάντα για βίντεο μάθημα, όπου μπορούμε να επιλέξουμε, αν θέλουμε, από όλα αυτά τα κανάλια αριστερά, μπορούμε να ανεβάσουμε ένα βίντεο στο περιεχόμενό μας από τον υπολογιστή μας, να δημιουργήσουμε μια εργασία για τους μαθητές ή να φτιάξουμε ένα καινούριο φάκελο σαν αυτούς που έχουμε εδώ, όπου μέσα έχουν κάποια βίντεο. Ας ξεκινήσουμε να ανεβάσουμε ένα βίντεο από τον υπολογιστή μας, upload video, επιλέγουμε από τον υπολογιστή μας να ανέβει ένα βίντεο στο περιεχόμενό μας και στη διάρκεια που αυτό το βίντεο ανεβαίνει να δούμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Μπορούμε στο My Classes να δημιουργήσουμε τάξεις από το Add New Class και να καλέσουμε από τις τάξεις να καλέσουμε μαθητές δίνοντάς τους τον κωδικό της τάξης και με το invite να βάλουμε ή να τους στείλουμε το link και τον κωδικό έτσι ώστε να μπει κάποιος σαν μαθητής για να δει το βιντεομάθημα που έχουμε ετοιμάσει για την τάξη αυτή. Άρα μπορούμε να τους στείλουμε και με mail τον κωδικό ώστε να μπει και να δει το βιντεομάθημα. Επίσης μπορούμε από την σελίδα αυτή να δούμε την βαθμολογία των μαθητών για το βίντεο που έχουμε αναθέσει, πόσος χρόνος αφιερώθηκε στο αυτό το βίντεο, τι ερωτήσεις έχουν απαντήσει και να δούμε γενικά όλη την πορεία τους. Ξαναπάμε στο περιεχόμενο. Έχουμε στο curriculum, βλέπουμε κάποια επιλεγμένα βίντεο μαθήματα ανάλογα με την βαθμίδα. Εδώ είναι το σχολείο, όπως είπαμε. Στο My Content μπορούμε να δούμε αυτά τα βίντεο που έχουμε ήδη ανεβάσει και μπορεί να τα έχουμε επεξεργαστεί γιατί δεν τα έχουμε κάνει βίντεο μαθήματα. Εδώ βλέπουμε αριστερά τα κανάλια από τα οποία μπορούμε να βρούμε βίντεο και να τα επεξεργαστούμε και να τα κάνουμε βίντεο μαθήματα. Ας πούμε μπορούμε να πάμε στο YouTube, στο πεδίο αναζήτησης να γράψουμε και με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορούμε, ας πούμε, δεκαδικοί αριθμοί και να δούμε κάποια βίντεο που έχει στο YouTube σχετικά με τους δεκαδικούς αριθμούς. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα βίντεο θα εξηγήσουμε αργότερα από το οριζόντιο μενού αυτές τις δυνατότητες. Το οποιοδήποτε βίντεο ανεβάζουμε θα το βλέπουμε στο περιεχόμενό μας εδώ, οπότε μπορούμε μετά, αν δεν το θέλουμε, να το επιλέξουμε
και είτε να το αναθέσουμε σαν εργασία αφού το έχουμε φτιάξει σε μία τάξη, είτε να το αλλάξουμε φάκελο, να το βάλουμε σε κάποια κατηγορία που έχουμε φτιάξει, είτε να το διαγράψουμε από την βιβλιοθήκη μας, από το περιεχόμενό μας. Επίσης μπορούμε να πάμε και σε κάποιο άλλο κανάλι για να βρούμε κάποιο βίντεο το οποίο ψάχνουμε. Μπορούμε να πάμε, ξέρω εγώ, στο National Geographic και να κάνουμε μία αναζήτηση. Για οποιοδήποτε βίντεο έχουμε δυνατότητα είτε να το δούμε είτε να το μεταμορφώσουμε σε βίντεο μάθημα, είτε να το αντιγράψουμε το βίντεο αυτό. Εάν το έχουμε αναθέσει σε κάποια τάξη, τότε δεν θα μπορούμε να το επεξεργαστούμε πια. Μπορούμε όμως να το αντιγράψουμε και να επεξεργαστούμε πλέον το αντίγραφο αυτού του βίντεο που το έχουμε αναθέσει και δεν μπορούμε πλέον να το επεξεργαστούμε. Μπορούμε να πάμε ξανά στο My Content, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το ανέβασμα του βίντεο που έχουμε ζητήσει. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει το βίντεο αυτό, οπότε μπορούμε να πάμε στο My Content. Να δούμε ότι το βίντεο που έχουμε ζητήσει από την πωλήση μας να ανέβει στο περιεχόμενο είναι στη διαδικασία της προετοιμασίας να ολοκληρωθεί το ανέβασμά του. Μέχρι να ολοκληρωθεί μπορούμε να κάνουμε μία περιήγηση στους φακέλους και τον φάκελο μπορούμε να επιλέξουμε έναν φάκελο και να τον διαγράψουμε ή να τον επεξεργαστούμε ή οτιδήποτε άλλο. Αν πάμε να δούμε σαν τον φάκελο παράδειγμα, βλέπουμε ότι εδώ αυτό το βίντεο δεν είναι πλέον επεξεργάσιμο γιατί έχει ανατεθεί ήδη σε κάποιες τάξεις. Και αυτό το βίντεο και αυτό το βίντεο. Εάν όμως πάμε σε αυτό το φάκελο, βλέπουμε ότι το ίδιο βίντεο αυτό είναι πλέον επεξεργάσιμο γιατί είναι αντίγραφο, έχουν αντιγραφεί, οπότε αυτό το βίντεο, το αντίγραφο μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Είναι έτοιμο το βίντεο που έχουμε ζητήσει να ανέβει, οπότε πάμε να το επεξεργαστούμε. Είναι το βίντεο παιδιάδες, όπου μπορούμε πατώντας το play να δούμε το βίντεο αυτό. Εδώ είμαστε στο current βίντεο, οπότε με το ψαλιδάκι μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ποιο μέρος του βίντεο θέλουμε. Μπορούμε να σύρουμε από που θα αρχίσει το βίντεο που έχουμε επιλέξει και που θα τελειώσει. Άρα το βίντεο μας, ενώ ήταν 3 και 33 η αρχική διάρκεια, έχει γίνει 1 και 27 αυτή η διάρκεια και είμαστε στο 53ο δευτερόλεπτο που παίζει μέχρι το 27. Μπορούμε αυτά να τα μετακινήσουμε ανάλογα με το που θέλουμε να αρχίζει και το που θέλουμε να τελειώσει το βίντεο. Όπου επιλέξουμε μπορούμε να πατήσουμε το save. Βλέπουμε ότι η σελίδα δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμη. Ωραία. Ένα δούμε. Βλέπουμε ότι το βίντεο αυτό έχει αυτή τη διάρκεια πλέον. Και μπορούμε, αν θέλουμε, δεύτερη μας επιλογή από το οριζόντιο είναι το voice over. Όταν επιλέξουμε το voice over, σημαίνει ότι
στη διάρκεια που έχουμε επιλέξει πλέον, είναι και 2024 ήταν, σε αυτό το βίντεο, όταν επιλέξουμε να πατήσουμε το μικρόφωνο, τότε θα ηχογραφήσουμε τη φωνή μας ή να μην υπάρχει καθόλου ήχος, σε ένα βίντεο που μπορεί να είναι ξενόγλωσσο, οπότε θέλουμε να έχουμε τη δική μας περιγραφή του βίντεο. Αν όμως επιλέξουμε το voiceover, πρέπει για να αποθηκευτεί και να προχωρήσουμε στην επεξεργασία του βίντεο μαθήματος, να πάμε δηλαδή σε σημειώσεις ηχητικές ή σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο, πρέπει αυτό να αποθηκευτεί. Άρα πρέπει να αποθηκεύσουμε σε όλη τη διάρκεια του βίντεο τον ήχο αυτό, το voiceover. Το audio notes μας βγαίνει ένα κουμπί από κάτω όπου μπορούμε να ντοσίρουμε σε όποιο σημείο του βίντεο θέλουμε, και σε αυτό το σημείο, όπου επιλέξουμε, εδώ μπορούμε να γράψουμε τη φωνή μας τώρα, κάνοντας ένα ηχητικό σχόλιο. Πατώντας το stop, βλέπουμε ότι εδώ μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή μας, πατώντας πάνω. Εδώ μπορούμε να γράψουμε τη φωνή μας τώρα, κάνοντας ένα ηχητικό σχόλιο. Φυσικά από εδώ μπορούμε να το μετακινήσουμε, φτιάχνοντας κι άλλο ηχητικό σχόλιο, ή μπορούμε να σβήσουμε τις ηχητικές σημειώσεις που έχουμε κάνει. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε κάποια ερώτηση, πατώντας το quizzes, και μετά επιλέγοντας, κάνοντας κλικ εδώ στο ερωτηματικό, να δούμε τους τρεις τύπους ερωτήσεων. Όταν έχουμε μία ανοιχτή ερώτηση, μπορούμε να πληθωρικήσουμε την ερώτηση. Μπορούμε επίσης να βάλουμε και να προσθέσουμε εικόνα ή κάποιο σύνδεσμο και να έχουμε σαν feedback να γράψουμε, ας πούμε. Σαν μια πληροφορία και να αποθηκεύσουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε και αν θέλουμε, σύροντας το ερωτηματικό σε κάποια άλλη μεριά του βίντεο, μπορούμε, πατώντας πάλι το ερωτηματικό, να επιλέξουμε τώρα έναν άλλο τύπο ερώτησης, πολλαπλής επιλογής. Από κάτω βάζουμε τις πιθανές απαντήσεις. Βλέπω ότι αυτό είναι λάθος απάντηση. Επιλέγουμε και αυτό είναι το σωστό. Μπορούμε να προσθέσουμε πιθανή απάντηση. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και άλλο
και άλλο blocker rotation, κάτι λέγοντα σε αυτό, το οποίο πάλι μπορεί να επιλέξουμε εμείς τον τύπο της ερώτησης που θέλουμε. Και save στο τέλος. Μπορούμε να μετακινήσουμε πάλι το ερωτηματικό και εδώ να έχουμε και ένα τον τρίτο τύπο που είναι κάποιο σχόλιο. Φυσικά μπορούμε να επεξεργαστούμε τις ερωτήσεις. Στο τέλος, επιλέγοντας το Finish, εδώ μπορούμε να έχουμε να αλλάξουμε και τον τίτλο του βίντεο. Και φύγεις. Εδώ μπορούμε να βάλουμε μία ημερομηνία που θέλουμε να μπορεί κάποιος να δει το βίντεο μάθημα και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ή μπορούμε να επιλέξουμε την ημερομηνία ή να βάλουμε ημερομηνία λήξης. Μπορούμε να κάνουμε ανάθεση σε κάποια τάξη, ανάλογα σε αυτές που έχουμε, έτσι ώστε να το δουν αυτοί που μετέχουν σε αυτή την τάξη και να απαντήσουν. Μπορούμε να επιλέξουμε να μην υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσει ο χωρίστης το βίντεο για να απαντήσει. Μπορούμε όμως, πολύ σημαντικό, να δούμε να πάρουμε το link αυτό και να το δώσουμε ελεύθερα σε κάποιον χρήστη ή σε κάποιους χρήστες να δουν το βίντεο ή να πάρουμε εδώ τον κώδικα και να το βάλουμε σε μια στο blog μας ή στην ιστοσελίδα του σχολείου για να το βλέπουν οι χρήστες και να απαντούν στο βίντεο μάθημα. Αυτά για το EdPuzzle, που είναι μια πολύ καλή και χρήσιμη υπηρεσία. Ευχαριστούμε.